Πάμε να δούμε τι γίνεται στα μέτωπα των πυρκαγιών. Υπάρχουν δύο σοβαρές πυρκαγιές. Η μία είναι στη Δυτική Αττική, χωρίς ενεργό μέτωπο βέβαια, και η άλλη είναι στη Ρόδο, εκεί όπου υπάρχει ενεργό μέτωπο. Ευτυχώς δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι και πετούν τα πτυτικά μέσα από νωρίς το πρωί. Λοιπόν, εμείς θα μεταφερθούμε, τον βλέπετε ήδη, θα τον καλημερίσουμε. Ο Χρήστος Στρατουλάκος βρίσκεται στην Δυτική Αττική. Χθες πρέπει να πούμε ότι ο Χρήστος μας έδωσε ένα μοναδικό ρεπορτάζ από τον οικισμό Ειρήνη με τις δύο κυρίες που είχαν χάσει τα σπίτια τους, που κάηκαν ολοσχερώς τα σπίτια τους και την αγωνία αυτών των ανθρώπων. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Τριαντόπουλο. Είναι ο αρμόδιος υπουργός για τις αποζημιώσεις, διότι αυτό πρέπει να είναι το επόμενο τάχιστο και άμεσο βήμα της πολιτείας. Πρώτα απ' όλα στο ρεπορτάζ. Χρήστος Στρατουλάκος και διπλή σύνδεση βλέπουμε και τον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Θα ξεκινήσουμε από τον Χρήστο να δούμε πώς είναι η κατάσταση τώρα η εικόνα. Χρήστο, καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη από την Αγία Σωτήρα. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ. Δείτε την εικόνα λοιπόν τώρα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, όπως είπες, δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο το οποίο να απασχολεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις. Βλέπετε λοιπόν, δεν είναι ότι είναι οι αναζωπηρώσεις οι μεγάλες. Είναι σε σημεία τα οποία μπορεί να έχουν καεί, είτε σε σημεία τα οποία υπάρχουν κοντά δέντρα τα οποία δεν καήκαν καθώς οι πυροσβέστες θες κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, αυτό που πρέπει να γίνει, μιλήσαμε και λίγο νωρίτερα με έναν αξιωματικό εμπειρότατο του πυροσβεστικού σώματος, μας είπε ότι η φωτιά δεν έχει τελειώσει. Και γιατί το λέει αυτό? Διότι σε όλο το μήκος όπου πέρασε το πύρινο μέτωπο αυτό, και είναι πολλά χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή, πρέπει να μπουν οι επίγειες δυνάμεις. Το βασικό σήμερα, όπως μας είπε, δεν είναι τόσο πολύ τα εναέρια μέσα από τη στιγμή που δεν υπάρχει μεγάλο μέτωπο, αλλά είναι να μπουν οι επίγειες δυνάμεις, τα πεζοπόρα τμήματα και τα οχήματα, προκειμένου να σβήσουν όλες τις αιστείες που δημιουργούνται. Αυτές τις αιστείες που περιγράφεις τώρα, Χρήστο, τις βλέπουμε εμείς στα πλάνα μας. Βλέπουμε κορμούς δέντρων να σιγοκαίνε και βλέπουμε ότι υπάρχει φλόγα. Αυτές πρέπει σιγά σιγά να σβήσουν ώστε να μην συγκροτήσουν μέτωπο. Ακριβώς. Η ημέρα η καθοριστική σήμερα είναι σε αυτό το κομμάτι. Είναι το καθοριστικό κομμάτι της ημέρας μάλλον. Αυτό πρέπει να γίνει, και η δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, παρότι είναι περισσότερο από 300 πυροσβέστες εδώ που επιχειρούν, είναι και εθελοντικές οργανώσεις, ομάδες, οι οποίες επίσης επιχειρούν, πρέπει να πάνε από κάθε σημείο του δάσους, όπως βλέπετε και εδώ πέρα ήταν ένα πυκνό δάσος το οποίο κάει και δυστυχώς, πρέπει να πάνε σε κάθε σημείο. Αν αντιμετωπίσουν μέχρι το βράδυ όλα αυτά τα γεγονότα, τότε θα μπορούν να μας πούνε και από το πυροσβεστικό σώμα ότι η εικόνα εδώ στη Δυτική Αττική είναι καλύτερη σε σχέση με την χθεσινή. Γιατί το είδαμε και χθες άλλωστε, Γιάννη, ότι παρότι και το πρωί φαίνονταν μια καλύτερη εικόνα, πολύ γρήγορα είχαμε έναν άνεμο όπου είχαμε μια αναζωπήρωση πολύ πολύ μεγάλη. Δημιουργήθηκαν 2-3 μέτωπα διαφορετικά, και παρότι υπήρχαν και 22 εναέρια μέσα, 300 πυροσβέστες, υπήρχαν εθελοντές που επιχειρούσαν, μπόρεσαν να ανακόψουν τη φωτιά μετά από 2-2,5-3 ώρες. Ευτυχώς με μικρές συνέπειες. Βλέπω στο βάθος, δεν μπορείτε να το δείτε τώρα εσείς από την κάμερα, ότι έχετε και ένα πυροσβεστικό όχημα. Είναι αυτό που σας είπα λίγο νωρίτερα. Αν έρθει λίγο πιο θα το δείτε. Όπου πρέπει να σβήσουν τα πάντα. Με το που τελειώσει λοιπόν αυτό, είναι το καθοριστικό κομμάτι της ημέρας, τότε θα μπορούν να μας δώσουν ότι είναι μια καλύτερη εικόνα. Γιατί μέχρι τώρα, Χρήστο, και έχεις δίκιο που το λες, μέχρι τώρα αυτό που λένε από την πυροσβεστική είναι ότι απλά είναι τα πράγματα είναι καλύτερα από την χθεσινή ημέρα. Ουδείς τολμάει να πει ούτε τη λέξη οριοθέτηση, ούτε τη λέξη μερικός ή πλήρης έλεγχος για την φωτιά. Υπομερικό ή πλήρη έλεγχο. Είναι ακριβώς αυτό που λες, ότι αν δεν σβήσουν και αυτές οι μικροαιστείες, τότε δεν μπορεί κανείς να πει ότι ελέγχεται η φωτιά. Βλέπουμε το πυροσβεστικό όχημα, αυτό που μας περιγράφεις, Χρήστο. Ακριβώς. Ακριβώς, θα μπουν σε όλα τα σημεία. Αυτή είναι η εντολή που έχει δοθεί, Γιάννη. Να μπουν σε όλα τα σημεία. Και μιλάμε για μια τεράστια έκταση. Εγώ πέρυσι είχα βρεθεί εδώ πέρα, μάλλον το χειμώνα, για χιόνια. Και τώρα βλέπω την εικόνα αυτή και πραγματικά είναι συγκλονιστική. Μόνο και μόνο που τη βλέπεις, έχει καταστραφεί ένα τεράστιο πανέμορφο δάσος εδώ, στο συγκεκριμένο σημείο. Φυσικά υπάρχουν και ζημίες σε σπίτια, θα τα δείτε και λίγο αργότερα αυτά. Ωστόσο, είναι το καθοριστικό κομμάτι της ημέρας. Δηλαδή, τα εναέρια μέσα δεν είναι τόσο βασικός ο ρόλος του σήμερα. Μόνο οι επίγειες δυνάμεις. Και εκεί λοιπόν θα δοθεί η μεγάλη μάχη σήμερα, γιατί σε κάποιες στιγμές νιώθουμε και ένα αεράκι το οποίο είναι εδώ στην περιοχή και δημιουργεί νέες μικροαιστείες. Ευτυχώς μέχρι τώρα έχουν αντιμετωπιστεί έγκαιρα από τις επίγειες δυνάμεις και δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Ωστόσο, αυτή θα είναι η εικόνα όλη την ημέρα, και ενδεχομένως να υπάρξει και ενίσχυση των δυνάμεων προκειμένου να καλύψουν όλα αυτά τα χιλιόμετρα εδώ στα Δερβενοχώρια ευρύτερα, γιατί είναι τεράστιο το μέτωπο.
μέτωπο. Αυτό μου είπε και ο συγκεκριμένος πυροσβέστης. Είναι ένα τεράστιο μέτωπο το οποίο πρέπει να το καλύψουμε όλο μέχρι αργά το απόγευμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, Χρήστο, και εδώ είναι πολύ σημαντική και η δουλειά των εθελοντών, οι οποίοι συνδράμουν τους πυροσβέστους και ξέρουν και πολύ καλύτερα την περιοχή στην οποία διαμένουν οι περισσότεροι. Λοιπόν, Χρήστο Στρατουλάκο, θα σε βρούμε και αργότερα, διότι ο Χρήστος κάνει και καταγραφή των ζημιών, βρίσκεται αρκετές ώρες στην περιοχή, οπότε θα δούμε και την εικόνα με τις καταστροφές που έχει προκαλέσει η πυρηνή Λέλαπα. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, να δούμε πού βρίσκεται ο Γιώργος και τι εικόνα βλέπεις αυτή τη στιγμή. Πώς είναι η κατάσταση, Γιώργο? Εμείς βρισκόμαστε κοντά στην Ινώη, λίγο μετά τον νικισμό Λεύκα. Είναι μια εικόνα αντίστοιχη, γιατί και εδώ δεν μπορούμε να πούμε ότι η κατάσταση δεν είναι καλή. Είναι πολύ θετική εικόνα που έχουμε αντικρίσει από το πρωί, όμως συνεχίζουν να υπάρχουν κάποιοι καπνοί που ξεπροβάλλουν, γιατί όντως εδώ και λίγη ώρα πνέει κατά διαστήματα άνεμος στην περιοχή και μαζί με τις υψηλές θερμοκρασίες υπάρχει, όπως αντιλαμβανόμαστε, ένας κίνδυνος για κάποια αναζωπήρωση. Υπάρχει βέβαια και πολύ μεγάλη επιφυλακή, γιατί στα σημεία το οποίο εμείς βρισκόμαστε είναι ένας δρόμος, ουσιαστικά δίωδος των πυροσβεστικών οχημάτων μέσα στο βουνό, μέσα στο σημείο το οποίο και έχει καεί, αλλά και είναι δίπλα από άλλη βλάστηση, η οποία ενδεχομένως εγκυμονεί κινδύνους για μετάδοση κάποιας φωτιάς και σε διαφορετικά σημεία. Βλέπουμε ότι η εικόνα όντως είναι αρκετά καλή, γιατί ήταν και οι καιρικές συνθήκες το πρωί ευνοϊκές. Από εκεί και πέρα, μιλώντας και με τους πυροσβέστες εδώ, αυτό μας μετέφεραν, ότι μπορούμε να πούμε ότι είναι μια καλύτερη μέρα σε σχέση με την χθεσινή, όπου στην συγκεκριμένη περιοχή, να θυμίσουμε, υπήρξε εντολή για εκένωση, υπήρξε μια επιφυλακή, υπήρχε μια δυσκολία χθες με τις φλόγες να πλησιάζουν. Σήμερα είναι μια πολύ καλύτερη εικόνα. Το συντονιστικό της πυροσβεστικής στο ελικόπτερο περνάει συχνά από το συγκεκριμένο σημείο. Γίνεται περιπολία από το συντονιστικό, Γιώργο, και είναι σημαντικό να μας πεις, η περιοχή στην οποία βρίσκεσαι, ήταν πολύ σημαντικό να ανακοπεί η πυρκαγιά, διότι από εκεί θα μπορούσε να συναντήσει, να πάει στον Εθνικό Δρυμό, στην Πάρνηθα, δηλαδή να πιάσει φωτιά ο Εθνικός Δρυμός. Ακριβώς, από τη μία πλευρά, επί της ουσίας έπρεπε να υπάρχει αυτή η σκέψη στις πυροσβεστικές δυνάμεις και κυρίως στα εναέρια μέσα χθες, τα οποία επιχειρούσαν να μην φύγει προς τα εκεί φωτιά. Απ' την άλλη, βέβαια, έπρεπε να προστατευθούν και οι οικισμοί που με μια ξαφνική αναζωπήρωση βρέθηκαν όλοι εκτεθειμένοι, και οι Ινώοι, αλλά και οι οικισμοί που βρίσκονται γύρω από την Ινώη, με αποτέλεσμα να πρέπει να μετακινούνται διαρκώς οι κάτοικοι μέχρι να ελεγχθούν οι φωτιές χθες. Τώρα υπάρχει μια απέραντη, όπως είπαμε, καμένη έκταση, αλλά βλέπουμε και δίπλα ότι συνεχίζει να υπάρχει πράσινο. Γι' αυτό και στο συγκεκριμένο σημείο που βρισκόμαστε, που είναι επί της ουσίας ένας δρόμος μέσα στην Χαράδρα για να μπορούν να επιχειρήσουν τα πυροσβεστικά οχήματα, υπάρχει μια ισχυρή δύναμη και μια ετοιμότητα σε περίπτωση που υπάρξει κάποιος κίνδυνος. Εμείς βλέπουμε βέβαια περιμετρικά της Ινώης να προβάλλουν κατά διαστήματα καπνοί, όμως αυτό το βλέπουμε εδώ και αρκετές ώρες εδώ, και είναι θετικό το γεγονός ότι ακόμα και όταν άρχισαν λίγο να πνέουν άνεμοι δεν αλλάζει η εικόνα. Δεν βλέπουμε δηλαδή να ξεπροβάλλει φλόγα ή κάτι να φουντώνει πολύ έντονα, παρά μόνο σε ένα-δυο σημεία τα οποία επί της ουσίας δεν αποτελούν κίνδυνο. Όμως επίσης βλέπουμε ταυτόχρονα και τα πυροσβεστικά οχήματα να κινούνται σε όλες αυτές τις περιοχές που εμείς βλέπουμε και τον ελάχιστο καπνό. Αυτό δείχνει λοιπόν. Αυτό που μας λες, Γιώργο, το βλέπουμε στα πλάνα που μας στέλνει και ο Χρήστος Στρατουλάκος από την ευρύτερη περιοχή των Δρεβενοχωρίων, όπου πλέον σπιθαμή προς σπιθαμή οι πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν αυτήν την μικροεστία. Γιώργο, είσαι 4 ημέρες μαζί με τους πυροσβέστες, οι οποίοι δουλεύουν ασταμάτητα από τις κορυφογραμμές μέχρι και τους οικισμούς που κάηκαν σπίτια. Ακριβώς, και να πούμε ότι αυτό το οποίο μας μετέφεραν και πριν από λίγο είναι η δυσκολία που αντιμετώπισαν όλες αυτές τις μέρες με χρόνια εμπειρίας στο σώμα. Ήταν το γεγονός ότι έπρεπε ταυτόχρονα να έχουν το νου τους και να προσπαθήσουν να διαχειριστούν τις φλόγες που έκαιγαν χωρίς εμπόδιο μια τεράστια δασική έκταση και κατέβαιναν απειλητικά, αλλά και να έχουν το νου τους για να προστατεύσουν τις διάσπαρτες κατοικίες, γιατί είναι πάρα πολλοί οικισμοί που βρίσκονται στην συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό λοιπόν προκάλεσε μια ιδιαίτερη δυσκολία για να μπορούν ταυτόχρονα και να προστατεύσουν περιουσίες και σπίτια, αλλά να μπορέσουν να ανακόψουν και τη φωτιά, η οποία, όπως αντιλαμβάνεστε από την έκταση που έχει καλύψει, είχε ανακάψει μια τεράστια δασική έκταση. Συνεχίζει να είναι κοντά της και άλλο δάσος
Πεπεύκα και, άλλη βλάστηση που θα μπορούσε να κινδυνέψει αν ξεφύγει ξαφνικά η φωτιά σε κάποια αναζωπήρωση. Και μάλιστα σε μια πολύ δύσβατη, δύσβατη περιοχή. Διότι εχθές σε εκείνη την περιοχή είδαμε τους πυροσβέστες να επιχειρούν σε χαράδρες, να κρέμονται ουσιαστικά από τα βράχια. Είδαμε τα ελικόπτερα και τα καναντέρ να επιχειρούν πάλι σε πολύ δύσκολες συνθήκες και με πάρα πολύ καπνό. Ακριβώς, και τις πρώτες μέρες υπήρχε και λόγω του έντονου καπνού μια δυσκολία λόγω ορατότητας να επιχειρήσουν. Στη συνέχεια βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι υπήρχε μια μεταβολή των καιρικών συνθήκων και οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν τη δική τους ουσιαστικά, έχουν το δικό τους τρόπο να επηρεάσουν τη φωτιά και να φροντίσουν για να και να ευνοήσουν την εξάπλωσή της, με αποτέλεσμα να πρέπει διαρκώς να υπάρχουν σε επιφυλακή. Δεν ήταν σύμμαχος ο καιρός, ούτε οι άνεμοι αλλά ούτε και οι υψηλές θερμοκρασίες βοήθησαν την προσπάθεια αυτή. Είναι θετική, είναι καλή εικόνα που έχουμε αντικρίσει από το πρωί εδώ στην περιοχή. Ελπίζουμε να μην υπάρξουν ξαφνικές αναζωπηρώσεις, να μην έχουμε το ίδιο σκηνικό με χθες και να μπορούμε να πούμε ότι σιγά σιγά η φωτιά αυτή, Γιώργο, βαίνει υπό έλεγχο. Από τα χείλη των πυροσβεστών και της πυροσβεστικής υπηρεσίας να ακούσουμε ανακοινώσεις υπό πλήρη έλεγχο και το μέτωπο στην Δυτική Αττική. Θα ευχαριστήσω και τον Χρήστο Στρατουλάκο και τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.